Διαχρονικά, κύριε Υπουργέ, οι κυβερνήσεις που εναλλάσσονται, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζοντας την κοινή ευρωνησιακή πολιτική στην άμυνα, οδηγούν τις αμυντικές βιομηχανίες της χώρας σε συρρήκνωση και το κλείσιμο, με καταστροφικά αποτελέσματα για την άμυνα της χώρας και για τους εργαζόμενους αυτές. Στα πλαίσια του νόμου 44-40-16 για το ενιαίο σύστημα κινητικότητας σε αυτές τις επιχειρήσεις, μεταλλουργική υπήρου, ηλεκτρομηχανική κίνηση, ελληνικά αμυντικά συστήματα, ελληνική βιομηχανία οχημάτων, νομοθετήθηκε με το άρθρο 40 η δυνατότητα, αναγκαστική για τους εργαζόμενους επιλογή, να μεταταχθούν σε φορείς του δημοσίου τομέα, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού, ανεξάρτητες αρχές κτλ. Όμως δεν διασφαλίστηκαν τα μισθολογικά δικαιώματα των μετατασσόμενων από αυτές τις επιχειρήσεις. Με την υπουργική απόφαση τότε Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρίας Γεροβασίλη, αποφασίστηκε ότι οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε βαθμούς οικίας εκπαιδευτικής βαθμίδας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης. Πρόκειται για μια άδικη και αντεργατική απόφαση, καθώς στερεί από τους μετατασσόμενους μέχρι και 3 μισθολογικά κλιμάκια και τυχόν προσωπική διαφορά τους, περικόπτοντας τις αποδοχές τους λόγω της μη αναγνώρισης προϋπηρεσίας που είχε αναγνωρίσει ο φορέας προέλευσης εκτός του φορέα. Να σημειωθεί ότι το πρακτικό αποτέλεσμα αυτής της απόφασης είναι επιπλέον απόλυση για τους εργαζόμενους, που μπορεί να αγγίζουν και το 20% των αποδοχών τους, πέρα αυτών που είχαν υποβληθεί με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και που άγγιζαν το 40%. Αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει το άθροισμα. Επιπλέον, σε φορείς υποδοχής που η απόφαση δεν εφαρμόστηκε από την αρχή, θα παρακρατηθούν αναδρομικά από την ημερομηνία υποδοχής των εργαζομένων στο φορέα υποδοχής, ξανεμίζοντας το εισόδημά τους σε περίοδο πανδημίας. Το άρθρο 2, παράγραφος 5 του νόμου 44-40-16 ρητά αναφέρεται: σε κάθε περίπτωση η μετάταξη διενεργείται. Με την ίδια σχέση εργασίας, οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για μια άδικη και διακριτή μεταχείριση σε βάρος των εργαζομένων των 4 επιχειρήσεων, που καταργεί στην πράξη κάθε έννοια ισονομίας. Ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, επανορθώνοντας την αδικία που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι, για να τροποποιηθεί η υπουργική απόφαση, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας ο χρόνος που έχει αναγνωρίσει ο φορέας προέλευσης, εντός και εκτός του, όπως ισχύει για όλους στο ενιαίο σύστημα κινητικότητας, να έχει αναδρομική ισχύ από τις 22/9/17 και εντεύθυν, έτσι ώστε να μην παράγει άδικα αποτελέσματα στη μισθοδοσία των εργαζομένων των επιχειρήσεων του άρθρου 40 του νόμου 44-40-16 και να σταματήσει κάθε μείωση αποδοχών που δεν έχει επιβληθεί στους εργαζόμενους και να επιστραφούν οι διαφορές που προέκυψαν και παρακρατήθηκαν από τους φορείς υποδοχής στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του άρθρου 40 του νόμου 44-40-16. Ευχαριστώ.